Πάμε τώρα στη Μέρη Καριωτάκη, η οποία βρίσκεται καθοδόν για κόκκινο πύργο. Μας έχει στείλει και πολύ χαρακτηριστικές εικόνες, Μέρη, αναφορικά με το πώς φαίνεται πανοραμικά η εικόνα από την περιοχή του Τυμπακιού. Τι εικόνα έχουν δηλαδή από εκεί στις Μέλαμπες, γιατί υπάρχει ορατότητα. Ακριβώς, υπάρχει ορατότητα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Εμείς αυτή τη στιγμή, να σας πούμε, έχουμε μόλις περάσει τους Αγίους 10 και η εικόνα που έχουμε μπροστά μας είναι αυτή των πυκνών καπνών που κυριολεκτικά έχουν πνίξει τον κάμπο της Ταράς. Είμαστε πριν από τις Μοίρες και ο ουρανός αυτή τη στιγμή, παρότι δεν έχει σκοτεινιάσει, δεν έχει πέσει το σκοτάδι, είναι μαύρος εδώ και αυτό φυσικά οφείλεται στο γεγονός ότι οι καπνοί έρχονται από εδώ. Οι εικόνες που παρακολουθείτε είναι από τον κόκκινο πύργο, ο οποίος κόκκινος πύργος πρέπει να πούμε ότι είναι στην ίδια ευθεία πριν από, από την Αγία Γαλήνη, ακριβώς απέναντι από την Αγία Γαλήνη χωροταξικά και βεβαίως η φωτιά ουσιαστικά είναι από την πίσω μεριά του βουνού. Ωστόσο, όπως βλέπετε, οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές. Εκεί έχουν βαφτεί τα πάντα κόκκινα από την φωτιά που καίει ψηλά στη Μελαμπιανή κορυφή. Νωρίτερα στείλαμε και κάποιες φωτογραφίες από το κέντρο του. Δεν ξέρω αν, αν έχουμε τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσουμε τις φωτογραφίες αυτές, να με βοηθήσει ο σκηνοθέτης. Πάντως, από τα πλάνα που παρακολουθούμε, από το χαρακτηριστικό πλάνο που παρακολουθούμε αυτή την ώρα στους δέκτες μας, Μέρη, γίνεται πλήρως αντιληπτό ότι είναι πολύ ισχυρές οι ρηπές των ανέμων. Εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό μελτέμι, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία αναζωπυρώνεται από στιγμή σε στιγμή. Αυτές λοιπόν είναι οι χαρακτηριστικές φωτογραφίες που έχουμε, εικόνα. Ναι. Οι οποίες, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, είναι από το κέντρο του Τυμπακίου. Είναι από ένα μπαλκόνι, από μια ταράτσα στο κέντρο του Τυμπακίου. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν στο Τυμπάκι από τη Μελαμπιανή κορυφή. Επιβεβαιώνω στο 100% αυτό που λέτε για τους ανέμους. Εμείς, καθοδόν προς τις Μοίρες, αυτό που βλέπουμε είναι ισχυροί άνεμοι. Και αυτοί οι άνεμοι πνέουν από το πρωί. Δυστυχώς φαίνεται να υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που λένε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας ενδεχόμενα να εξακολουθήσουν, αν όχι και να μεγενθυνθούν τα νούμερα των μποφόρ. Και αυτό είναι κάτι που απευθόμαστε φυσικά όλοι, γιατί καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημάνει για τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, με δεδομένο ότι δεν θα έχουν και την συνδρομή της από αέρος, δηλαδή, όταν θα πέσει το σκοτάδι. Και δυστυχώς και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα, δυστυχώς. Ακριβώς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είμαστε και αύριο στην κατηγορία 4, στον υψηλό κίνδυνο. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση. Αυτό το μέτωπο είναι μεγάλο. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να το εγκλωβίσουν εκεί στις Μέλαμπες. Εκεί να είναι το ανάχωμα, γιατί όπως λένε, αν περάσει από το βουνό, τότε θα υπάρχει κίνδυνος και για την Αγία Γαλήνη, εκεί που είναι ο τελικός προορισμός μας. Πάντως, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κινητοποίηση, ιδιαίτερη κινητοποίηση εδώ στο Δήμο Φεστού, καθότι δεν φαίνεται να πλησιάζει προς τα δω ή να γέρνει προς τα δω η φωτιά. Το μόνο δηλαδή που έχουν είναι αυτές οι απίστευτες εικόνες από την φωτιά, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κινητοποίηση, είναι πάντα σε συναγερμό αν χρειαστεί για να προχωρήσουν. Πάντως, νωρίτερα, ναι, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου, Μέρη, για να μην σε διακόπτω. Νωρίτερα, μιλώντας με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας εκεί στην Αγία Γαλήνη, με τον κύριο Κουντουδάκη, ουσιαστικά συνομιλήσαμε μαζί του τη στιγμή που ο ίδιος πάνω στο μηχάνημα προσπαθούσε μαζί με τους συμπολίτες του να δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες, έτσι ώστε αν παρελπίδα περάσει η φωτιά το βουνό και κατέβει προς την Αγία Γαλήνη, να έχουν δημιουργηθεί κάποια αναχώματα. Και το δυστύχημα είναι ότι κάθε χρόνο παρακολουθούμε τέτοιες εικόνες, με τον νότιο Ρέθυμνο να παραδίδεται στις φλόγες. Θέλω να επιστρέψω στη Στέλλα Μαθιουδάκη, Κρία Βρύση, Ροδάκινο, Μέλαμπες, Ορνέ. Κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές, δυστυχώς, Στέλλα. Το ίδιο έργο θεατές, Κατερίνα. Θα πρέπει να πούμε τώρα ότι νωρίτερα μας έλεγαν άνθρωποι από το Δήμο Φεστού που έσπευσαν εδώ να βοηθήσουν, να συνδράμουν την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής εδώ στον Άγιο Βασίλειο, ότι και οι ίδιοι στην προσπάθειά τους να διασχίσουν το συγκεκριμένο δρόμο από το Τυμπάκι, δηλαδή ερχόμενοι από τη μεριά αυτή προς το σημείο που βρισκόμαστε για να κατευθυνθούν προς την Ορνέ, οι δυνατοί άνεμοι έσπρωχναν τις φλόγες, έσπρωχναν τη φωτιά με αποτέλεσμα
και οι ίδιοι πολύ λίγο έλλειψη, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, να εγκλωβιστούν μέσα στο αυτοκίνητο, στην υδροφόρα του Δήμου, η οποία κατευθυνόταν στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε. Πραγματικά, Κατερίνα, στο ίδιο έργο θεατές κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι οι ίδιες περιοχές παραδίδονται στις φλόγες με το αίτημα, το πάγιο αίτημα του Δήμου πλέον να μιλά για δημιουργία πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή. Επιτακτική ανάγκη. Νωρίτερα μιλήσαμε με τον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος μας είπε ότι μίλησε πολλές φορές σήμερα με τον κύριο Στυγιανίδη ζητώντας του βοήθεια. Εν αέρια μέσα, αλλά τώρα πλέον δεν θα έρθουν. Αύριο το βράδυ θα είναι δύσκολο. Η αυριανή ημέρα εκτιμάται ότι εάν οι άνεμοι συνεχίσουν με αυτούς τους ρυθμούς, με αυτή την ένταση που έχουν αυτή τη στιγμή, σίγουρα θα χρειαστούν επιπλέον ενισχύσεις για τη συγκεκριμένη ζώνη, καθώς βλέπετε η φωτιά σε χρόνο ρεκόρ από την αρχή της σύνδεσής μας μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε έχει εξαπλωθεί ταχύτατα. Είναι από σαν το μια ένα πύρινη σημείο ζώνη μεταφέρεται στο που άλλο. Εξαπλώνεται σε χρόνο ακριβώς ρεκόρ, δυστυχώς. Ακριβώς, οι κάτοικοι εξακολουθούν να αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, οι κάτοικοι των Μελάμπων που απειλούνται πολύ περισσότερο από ότι των Σακτουρίων που μας έλεγε η κυρία Ιωνή, όπου προληπτικά επιχειρείται να εκενωθεί ο οικισμός, καθώς μιλάμε, Κατερίνα, για ηλικιωμένους ανθρώπους, ειδικά στα Σακτούρια κατά βάση, ενώ στις Μέλαμπες μιλάμε για ένα από τα μεγάλα χωριά του Άι Βασίλη, το οποίο έχει πολλές φορές δοκιμαστεί από τον πύρινο εφιάλτη. Μία ακόμη φορά είναι αυτή που ζούμε τώρα, η σημερινή, με αποτέλεσμα όλοι μένουν, όλοι κάνουν ό,τι μπορούν. Άλλωστε το είδαμε από το πρωί που ήμασταν, από το μεσημέρι σχεδόν. Θα πρέπει να σας πω ότι από τη στιγμή που ήμασταν στο Φουρφουρά, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και σήμανε συνεγερμός, ακόμα και οι αστυνομικές δυνάμεις από τη συγκεκριμένη περιοχή εγκατέλειψαν την εκδήλωση και έφτασαν εδώ από το Αμάρι στον Άι Βασίλη, προκειμένου να συνδράμουν, να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους σε ό,τι αφορά την ελληνική αστυνομία και φυσικά δυνάμεις της πυροσβεστικής που έχουν έρθει από τα Χανιά, το Ηράκλειο, ακόμα και κάποιες δυνάμεις, μας έλεγε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσικαλάς, από τη Ρόδο, έχουν φτάσει προκειμένου να βοηθήσουν στο έργο της κατάσβεσης.